κτίρια τουριστικών καταλυμάτων και συγκροτήματα κατοικιών που θα στεγάζουν τους δεκάδες πρόσφυγες που φτάνουν καθημερινά αυτή την περίοδο στη χώρα μας και αιτούνται άσυλο, αναζητά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στην Κρήτη. Σύμφωνα με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την οποία εξέδωσε για το σκοπό αυτό. Κατηγορηματικά αντίθετοι εμφανίζονται οι ξενοδόχοι της Κρήτης στο ενδεχόμενο να φιλοξενήσουν πρόσφυγες και μετανάστες στις μονάδες τους, όπως ξεκαθάρισαν σε συνάντηση που έγινε το μεσημέρι στα γραφεία της περιφέρειας. Τα ξενοδοχεία δυστυχώς δεν είναι για αυτές τις δουλειές. Και δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να βρούμε ξενοδοχεία αυτή την εποχή για να φιλοξενήσουμε τόσο κόσμο. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να φιλοξενήσουμε στον νόμο μας μετανάστες, αλλά προτείνουμε να φιλοξενηθούν στην ενδοχώρα, που υπάρχουν αρκετά σπίτια που μπορούν να πάνε οικογένειες, να ενσωματωθούν μέσα στην τοπική κοινωνία. Στα ξενοδοχεία δεν γίνεται να φιλοξενηθούν. Ήδη το εξάμεινο που προτείνει η κυβέρνηση, ξεκινώντας από τώρα, δεν είναι εφικτό να ολοκληρωθεί, δεδομένου τα συμβόλαια ξεκινάνε από Μάρτιο. Δεν μας ενδιαφέρει σε καμιά περίπτωση, σαν ξενοδοχεία, να βάλουμε μέσα αυτούς τους ανθρώπους, γιατί απλούστατα, όταν λέει για 6 μήνες η διάταξη και μετά μονομερός ανανέωση, εμείς έχουμε συμβόλαια τα οποία πρέπει να τα τιμήσουμε. Ως χρόνος εκμίσθωσης των τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζεται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος που εξέδωσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είναι οι 6 μήνες. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα μονομερούς παράτασης μέχρι 6 μήνες επιπλέον. Γεγονός που, όπως επισημαίνουν οι ξενοδόχοι, είναι απαγορευτικό, καθώς έχουν ήδη κλείσει τα πακέτα της επόμενης τουριστικής περίοδου, τα οποία ξεκινούν από το μήνα Μάρτιο. Αυτό το οποίο έχει τεθεί στη συζήτηση, ότι η Κρήτη ήδη έχει 1.100 άτομα που είναι σε σπίτια, δεν υπάρχουν ξενοδοχεία για να μπορούν να διατεθούν, άρα πρέπει να βρεθούν άλλα μέρη για να πάνε οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι χρήζουν ανάγκης. Από την πλευρά τη δική μας θα είμαστε μια συνεννόηση με τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης και με τους ξενοδόχους, για να δούμε πώς μπορεί να διαχειριστούμε αυτό το θέμα. Εμείς πρώτον είμαστε κάθετοι, διότι το 2015 πήραμε αρκετό κόσμο. Δεύτερον, τη στιγμή που η κυβέρνηση λέει ότι πρέπει κάθε περιφέρεια να πάρει κάτι, θα πούμε το OK, αλλά πάντα επιλεγμένα. Θέλαμε, αν γίνεται, να έρθουν οικογένειες, να πάνε σε χωριά, και όταν πάνε σε χωριά θα μπουν μέσα στις κοινωνίες των χωριών και έτσι θα μπορούν να μεγαλώσουν και να ζήσουν και αυτοί άνετα και όμορφα. Ενώ υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια σε χωριά τα οποία χρήζουν ανακαίνησης, ας πληρώσει λοιπόν η ύπατη αρμοστία να ανακαινιστούν αυτά τα σπίτια, να μπουν μέσα αυτοί οι άνθρωποι, να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση. Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η Κρήτη έχει συμβάλει τα μέγιστα στην αποσυμφόρηση των μονάδων φιλοξενίας προσφύγων από τα νησιά του Αιγαίου, αλλά η εκμίσθωση τουριστικών μονάδων του νησιού δεν θα αποτελούσε λύση για το μεταναστευτικό, αλλά θα σήμαινε υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.